Τα μολ, τα πολυκαταστήματα και το ίντερνετ μπορεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ψώνια μας. Ωστόσο, οι υπαίθριες αγορές είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας εδώ και αιώνες. Ο δημόσιος χώρος θα μπορούσε να γίνει ξανά η αφετηρία για ένα πιο ανθρώπινο καταναλωτικό πρότυπο. Είμαστε στο Meat Market. Το ταξίδι του Meat Market ξεκίνησε το 2007 για την ακρίβεια. Ήταν πολύ πολύ μικρότερο. Είναι μία πλατφόρμα, είναι μία συνάντηση, είναι μία διοργάνωση στην οποία λαμβάνουν μέρος ελληνικές μικροεπιχειρήσεις, καλλιτέχνες, παραγωγοί, σχεδιαστές. Φύβραμε εμείς μία αγορά υπαίθρια. Αυτό είναι ένα κόνσεπτ που υπάρχει προετών. Η έμπνευση ήταν ότι δεν υπήρχε, τουλάχιστον μέχρι τότε, κάτι αντίστοιχο στην πόλη. Δηλαδή, ένα μέρος που μπορούν άνθρωποι με καλλιτεχνικές ανησυχίες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μπορέσουν να έρθουν και face to face με το κοινό και να κάνουν και πωλήσεις απευθείας. Τι αλλάζει όταν μια αγορά τοποθετείται στο δημόσιο χώρο? Το κομμάτι του δημόσιου χώρου επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αν κάποιος για παράδειγμα έρθει στο Meat Market, δεν θα έρθει μόνο για να αγοράσει ή να πιει το ποτό του, αλλά θα μπορέσει να γνωρίσει και ένα σημείο στην Αθήνα, και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, να γνωρίσει ένα σημείο στην Αθήνα που μπορεί να μην το είχε ξαναδεί, μπορεί να έρθει επί τούτου γι' αυτό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το δεύτερο κομμάτι, είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στο Meat Market, αλλάζοντας περιοχές. Το μέλλον της υπαίθριας αγοράς. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να κινηθούμε σε δήμους και σε περιοχές και να καταλάβουν και οι δήμοι και οι περιοχές ότι αν το αγκαλιάσουν αυτό θα έχει πολύ θετικά έτσι αποτελέσματα, θα έχουν πολλά ωφέλη όλοι. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε είναι ότι μπορούμε όντως να αναπτυχθούμε μέσα από τέτοιες αλληλέγγυες δράσεις.